Καλησπέρα. Για να δούμε. Ακουγόμαστε. Πρέπει να ακουγόμαστε. Φτάσαμε με μια μικρή καθυστέρηση. Μου στέλνουν τώρα εδώ ότι βάλανε να με δουν, αλλά δεν με πέτυχαν. Άργησα 10 λεπτάκια. Συγγνώμη, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή και τι ωραία Παρασκευή. Ηλιόλουστη. Δεν ξέρω, είχε μια καλή ενέργεια, παρότι ήταν δύσκολη με κίνηση, με πολλή δουλειά. Όμως αυτό το κλίμα, δεν ξέρω, σε αναπτερώνει. Σου θυμίζει ότι σε λίγο έρχεται το καλοκαίρι και έτσι αποκτάς άλλη διάθεση. Είπαμε λοιπόν ότι είναι Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου και αυτό που κάνουμε συνήθως είναι να λέμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Για να δούμε, έχουμε κάποιο έτσι όνομα το οποίο είναι γνωστό. Λοιπόν, γιορτάζει ο αγαπητός, ο Λέοντας, ο Λοντάριος, ο Λοντάρης και ο Λοντόκαρδος. Λοντόκαρδο δεν λέγανε ένα αρκουδάκι ή ήταν άλλης εποχής αυτό, δεν ξέρω. Αυτοί γιορτάζουν, για να δούμε κάτι. Α, έχουμε και μια μικρή ιστορία για τον Όσιο Αγαπητό που γιορτάζει αυτός που έχει σήμερα το όνομά του. Λέει, καταγόταν από την Καπαδοκία και γεννήθηκε από ευσεβείς και φιλόθεους γονείς. Έζησε την εποχή των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού. Σε νεαρή ηλικία αναχώρησε μοναστήρι κοντά στη Σίναο και έγινε μοναχός. Ενάρετη ζωή, έλαβε δε από το Θεό και το χάρισμα των θαυμάτων. Α, λέει, με την προσευχή θανάτωσε δράκοντα μεγάλο και φανερώθηκε κοντά στο μοναστήρι και αφάνιζε ανθρώπους και ζώα και ευεργετούσε τους προστρέχοντες σε αυτόν. Πολύ ωραία ιστορία για τον Όσιο Αγαπητό. Να κάνουμε ένα μίνι μουσικό έτσι διάλειμμα και επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα θέματα ομορφιάς, μόδας και κάτι άλλο που έχουμε ετοιμάσει εδώ. Τελείωσε το τραγούδι και εμείς το κομμάτι και εμείς δεν είχαμε βγει ακόμη.
Λοιπόν, τώρα που επιστρέψαμε, μετά από αυτό το διάλειμμα, να μπούμε λοιπόν στα θέματά μας. Τι είχε αυτή η εβδομάδα? Ήταν η εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης. Αλλά για να δούμε, από εκεί αποφασίζουμε να ξεκινήσουμε. Τι λέμε εδώ, τι έχουμε μαζέψει. Ναι, εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης. Και πάλι, εδώ οι συλλογές που ξεχώρισαν, Michael Kors, Coach και πάρα πολλοί άλλοι. 11 με 16 Φεβρουαρίου λοιπόν ήταν. Αμερικάνοι σχεδιαστές και brands που είναι νούμερο ένα στις επιλογές μας. Ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα με τη συμμετοχή όλων σχεδόν των κορυφαίων οίκων και brands της αμερικανικής βιομηχανίας μόδας και φυσικά πολύ διάσημοι, οι οποίοι ήταν στην πρώτη γραμμή και παρακολουθούσαν. Να δούμε τι ξεχωρίσαμε λοιπόν. Εκτός προγράμματος, λέει, έμεινε λόγω καθυστερήσεων ο Tom Ford, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει την κολεξιόν του ψηφιακά. Μάλιστα. Και Ralph Lauren επίσης ψηφιακά. Για να δούμε τις συλλογές που ξεχωρίσαμε. Για να δούμε. Αν η σύγχρονη θηλυκότητα και το δυναμικό dressing είχαν φωνή, θα ψήφιζαν ασφαλώς. Κάποια από τα brands που λανσαρίστηκαν σε αυτή την... σε αυτές τις συλλογές. Για να δούμε, Goth Glam και Modernes Everyday Silhouettes, το αεράτο tailoring και το Lux Comfort συναντιούνται στη συλλογή του brand. Για ποιο brand μας λέει, Kite, μάλιστα. Για το φθινόπωρο του 2022. Η ερωτική επιστολή της Story Barge στις γυναίκες της Νέας Υόρκης, όπως χαρακτηρίζει τη συλλογή σχεδιάστρια, αποτελεί ένα εξαιρετικό... Α, τι ωραία ονομασία, ερωτική επιστολή. Wow, πολύ πρωτότυπο. Εξαιρετικό λοιπόν πάντρεμα του Preppy με το Sporty Style. Φαρδιές δερμάτινες ζώνες που δένουν στη μέση. Από την άλλη, η νοσταλγική συλλογή του Maxwell αποτείνει φόρο τιμή στην αγαπημένη του και πολύ στυλά τη γιαγιά, η οποία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης σε πάρα πολλές συλλογές. Άρα, τι έχουμε εδώ? Floral μοτίβο, χρωματιστή παλέτα της κολεξιών κινείται σε υγιεινούς τόνους και βασικές αποχρώσεις, λευκό-μαύρο και διάφορους άλλους συνδυασμούς μας λέει. Έχουμε μετά άλλη παλέτα ζωντανών χρωμάτων, μοβ, πράσινο, κίτρινο, ροδακινή. Οπότε να ετοιμαστούμε τώρα που πλησιάζει ο καιρός. Καρολίνα Χερέρα, μάλιστα, old school κομψότητα, χρώματα και statement floral. Το post-pandemic glamour της εβδομάδας μόδας του Michael Kors, για την οποία δήλωσε ότι τα ρούχα είναι ό,τι χρειαζόμαστε για να βγούμε μπροστά και να κάνουμε μια εντυπωσιακή είσοδο σε μια καινούρια εποχή. Graffiti prints, απροσδόκητοι συνδυασμοί, φορέματα. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι μια εικόνα μου έχει μείνει από τον... από τον Michael Kors με αυτό το τόσο πολύ έντονο μοβ γουνάκι με το μοβ μίνι φορεματάκι και τις μοβ γόβες, πραγματικά statement, φοβερό. Αυτά ήταν λοιπόν η μόδα παρουσίασε και διάφορα street looks, αλλά νομίζω ότι η εικόνα έχει δύναμη και η περιγραφή λίγο πάσχει. Αξίζει πραγματικά να ρίξουμε μια ματιά. Ήταν οι εικόνες εντυπωσιακές. Κάνουμε ένα μουσικό και επιστρέφουμε.
πούμε και κάτι τελευταίο έτσι που έχει σχέση με μόδα. Και πάλι από την εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης. Και ξέρετε εκεί τι γίνεται. Το ένα trend κάνει την εμφάνισή του μετά το άλλο όσον αφορά το μακιγιάζ και τα μαλλιά. Και φυσικά αν αναρωτιέστε τι προτείνουν οι hairstylist για τη συγκεκριμένη σεζόν, εδώ όλοι οι ειδικοί λένε ότι μάλλον μένουν πιστοί στο καρέ. Η νέα εκδοχή του είναι αυστηρή και κλασική ταυτόχρονα για την ακρίβεια. Είναι το πιο κοντό καρέ ever, με χωρίστρα στη μέση και τις άκρες γυρισμένες προς τα έξω. Λίγο ιδιαίτερο αυτό το στυλ, δηλαδή θα πρέπει να μπορείς να το υποστηρίξεις κιόλας. Δεν είναι άσχημο. Θηλυκό και ανεπιτίδευτο είναι το hair look που θα ταιριάζει σε όλες τις εποχές. Και αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει λόγος να περιμένεις μέχρι το φθινόπωρο για να το αντιγράψεις. Τόλμησε το πριν έρθει η άνοιξη. Δηλαδή το αντίθετο από αυτό που έχω εγώ. Όχι προς τα μέσα, προς τα έξω και λιγάκι πιο κοντό. Λέτε να το κάνουμε. Εντάξει, γιατί όχι. Μαλλιά είναι, μακραίνουν άλλωστε. Και ένα τελευταίο άρθρο που έχει να κάνει με ομορφιά γενικότερα. Διαβάζουμε εδώ ότι η Sharon Stone έκανε μία νέα φωτογράφηση 30 χρόνια μετά το βασικό ένστικτο. Φωτιά είναι η νέα φωτογράφηση της Sharon Stone για το εξώφυλλο του νέου τεύχους του περιοδικού The Rake, ακόμη και όταν ποζάρει τόσο απλή, με ανδρόγυνο look και λευκό φανελάκι, παραμένει ένα διαχρονικά σεξι σύμβολο 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας Βασικό Ένστικτο. Τη φωτογραφία μοιράστηκε στο λογαριασμό της στο Instagram. Και τι λέμε εδώ για το επίμαχο αυτό βίντεο, το πλάνο χωρίς εσώρουχο. Ναι, λέει ότι ήταν χωρίς τη συγκατάθεσή της αυτή η σκηνή και δυστυχώς η χολιγουντιανή στάρ δεν κατάφερε ποτέ να δικαιωθεί από την παραγωγή. Αφού γυρίσαμε το βασικό ένστικτο, με κάλεσαν το δω όχι μόνη μου, με το σκηνοθέτη, όπως θα περίμενε κανείς, δεδομένη της κατάστασης που μας έκανε όλους, ας πούμε, επιφυλακτικούς, αλλά σε μια αίθουσα γεμάτη ατζέντες και δικηγόρους, περισσότεροι από τους οποίους δεν είχαν καμία σχέση με το έργο. Έτσι είδα για πρώτη φορά το πλάνο με το εδίο μου, αρκετό καιρό αφότου μου είχαν πει: εμείς εδώ δεν βλέπουμε τίποτα. Πρέπει όμως να βγάλεις το εσώρουχό σου, γιατί το λευκό αντανακλάται στο φως και φαίνεται ότι φοράς. Τη δουλέψανε τη Sharon Stone. Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν αυτή η αθώα το έβγαλε για να μην υπάρχει αντανάκλαση του λευκού στο εσώρουχο και την πάτησε. Και μετά έμεινε για πάντα κορνίζα. Και κάτι τελευταίο έτσι από αυτό το από αυτό το χώρο. Ενδιαφέρον αυτή, δεν το είχα διαβάσει ποτέ ότι πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Και επειδή έχει μονοπολίσει τώρα την τελευταία εβδομάδα που ήταν και το Αγίου Βαλεντίνου και ήταν και η πρεμιέρα της ταινίας της Jennifer Lopez, Marry Me, διαβάζουμε ότι το ρούχο, δηλαδή το νηφικό αυτό που φοράει, σύμφωνα με πληροφορίες φτάνει 45 κιλά και για να το μεταφέρουν στον χώρο των γυρισμάτων χρειάστηκαν 5 άντρες. Η Jennifer Lopez έβαλε για ακόμη μια φορά νηφικό για τις ανάγκες της ταινίας Marry Me, στην οποία υποδύεται μια rock star. Η πρωταγωνίστρια βρίσκει τον έρωτα εκεί που δεν το περιμένει και τελικά παντρεύεται φορώντας ένα φαντασμαγορικό φόρεμα. Το ρούχο σύμφωνα με τις πληροφορίες φτάνει τα 45 κιλά και το μεταφέρουν στον χώρο των γυρισμάτων 5 άντρες. Και αυτή καταφέρνει να το κουβαλήσει φορώντας το. Είναι απίστευτο. Το φόρεμα αποτελείται από ένα στενό strapless μπούστο και μια τεράστια φουσκωτή φούστα και ζυγίζει, είπαμε, 45 κιλά. Πρώτα βλέπεις μια κτυφλωτική νύφη να μπαίνει στο αυτοκίνητο για να παντρευτεί τον διάσημο σύντροφό της σε μια τελετή υπερπαραγωγή. Αργότερα βρίσκεται στην κρεβατοκάμαρα μόνη της, παγιδευμένη σε αυτό το κλειστοφοβικό φόρεμα που είναι
που είναι σπουδαιότερο από εκείνη. Είναι το πιο μοναχικό πλάνο της ταινίας, λέει χαρακτηριστικά η ενδυματολόγος. Φυσικά τα ρούχα παίζουν ιδιαίτερο ρόλο για την πλοκή και τα λοιπά. Μάλιστα. Δίνουν λέει πληροφορίες για την πλοκή της ταινίας και αλλάζουν όταν αρχίζει η Τζένιφερ να νιώθει συναισθήματα για τον νέο της σύζυγο, περνώντας από τις μονόχρωμες εμφανίσεις σε πιο απαλά χρώματα μπλε και ροζ. Όλα κάπως εξηγούνται, είδατε. Τι άλλο έχουμε εδώ στο κομμάτι αυτό για να το κλείσουμε για σήμερα. Α, και κάτι που δεν έχει να κάνει με μόδα. Παρόλα αυτά όμως έχει να κάνει με αισθητική, με ομορφιά. Να βρω το άρθρο αμέσως και να το μοιραστώ. Λέει, μας μιλάει εδώ για το διαμάντι που κατέχει την τιμή ρεκόρ, το ροζ διαμάντι Pink Star, το ένιγμα, το μεγαλύτερο φυσικό. Α, μάλιστα, δεν είναι μόνο το ροζ, είναι το ένιγμα. Το ένιγμα, λοιπόν, το μεγαλύτερο φυσικό μαύρο διαμάντι στον κόσμο, πουλήθηκε σήμερα έναντι του ποσού των 3,16 εκατομμυρίων λιρών, 3,75 εκατομμύρια ευρώ. Στο Λονδίνο, όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών, μάλιστα, το συγκεκριμένο μαύρο διαμάντι έχει 55 έδρες και βάρος 555 καράτια. Το διαμάντι που κατοχυρώθηκε έπειτα από μια διαδικτυακή δημοπρασία, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα, καταγράφηκε το 2004 στο μεγαλύτερο φυσικό μαύρο διαμάντι στον κόσμο από τους ειδικούς και το 2006 ως το μεγαλύτερο λαξευμένο διαμάντι στον κόσμο από το βιβλίο των Ρεκόρ Guinness. Σε αντίθεση με τα κλασικά διαμάντια που έχουν εξοριχθεί από τα έγκατα της γης, τα μαύρα διαμάντια βρίσκονται περισσότερα στην επιφάνεια, παραπέμποντας σε πιθανή εξωγήινη καταγωγή, υπογραμμίζει ο οίκος. Χρειάστηκαν πάνω από 3 χρόνια για να λαξευτεί. Πιστεύουμε ότι αυτό το είδος μαύρων διαμαντιών προέρχεται είτε από την πρόσκρουση μετεωριτών που παράγουν μια χημική εναπόθεση ατμών, είτε από εξωγήινη προέλευση, καθώς δημιουργούνται από εκρήξεις σούπερνόβα που σχηματίζουν αδαμαντοφόρους αστεροειδείς, οι οποίοι εισέρχονται σε τροχιά σύγκρουσης με τη Γη, διευκρινίζει ο οίκος δημοπρασιών. Το ένιγμα αγοράστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90 και ζύγιζε πάνω από 800 καράτη στην ακατέργαστη μορφή του. Χρειάστηκαν πάνω από 3 χρόνια για να αλλαξευτεί στην παρούσα μορφή των 55 εδρών. Την τιμή ρεκόρ για το διαμάντι που δημοπρατείται κατέχει το ροζ διαμάντι Pink Star, που πουλήθηκε έναντι 71,2 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας στο Hong Kong το 2017. Την τιμή ρεκόρ για ένα διαμάντι που δημοπρατείται κατέχει το ροζ διαμάντι, το είπαμε αυτό. Όμως, ναι, όντως το μαύρο και η εικόνα του είναι φοβερά εντυπωσιακή. Πάει, πουλήθηκε και αυτό. Το χάσαμε. Τη χάσαμε αυτή την αγορά. Κάνουμε ένα μουσικό και επιστρέφουμε.
Τελείωσε η μουσική μας. Εδώ μου στέλνουν οι φίλοι μου από το εξωτερικό, από το Λονδίνο, από το Λουξεμβούργο. Γεια σας, παιδιά. Μου στέλνει μηνύματα και η ανιψιά μου η Λεωνόρα, η οποία χθες πήρε το lower και ήθελε να της πω, να της στείλω έτσι μια αφιέρωση, ένα μήνυμα. Μπράβο, Λεωνόρα μου. Το δωράκι σου θα το πάρεις το Σαββατοκύριακο. Το δικαιούσε. Και μετά από όλο αυτό το ανάλαφρο, να κλείσουμε με αυτό που συνήθως κάνουμε. Με ένα κομμάτι, όχι πάντοτε ευχάριστο, αλλά έτσι για να μας μένει και κάτι επικοδομητικό. Δυστυχώς είναι στην επικαιρότητα. Είναι κάτι το οποίο έχουμε αρχίσει και βλέπουμε, και το θετικό, ας το πούμε, σε όλο αυτό το είναι ότι αρχίζει πια και γίνεται πολύ πιο εύκολα, βγαίνει προς τα έξω, και μιλάω για το ότι μπορούμε πια εύκολα να μιλάμε για το πόσο κατακριτέο, πόσο εγκληματικό είναι το revenge porn. Και θέλω να διαβάσω εδώ ένα άρθρο, να το γυρίσω λίγο, γιατί δεν το έχω τυπωμένο. Και τι μας λέει. Θα σας πω αμέσως. Μας λέει το εξής, ότι πάρουμε το μικρόφωνο εδώ για να ακούγομαι, ότι μας μιλάει για παλαιωμένες αντιλήψεις και προκαταλήψεις που μας οδηγούν σε λάθος μονοπάτια. Γιατί ο όρος εκδικητική πορνογραφία είναι εκ προημίου λάθος, και πώς εξηγείται το victim blaming από τους επιστήμονες, για να δούμε. Είναι σύντομο και περιεκτικό. Με μεγάλο ενδιαφέρον και με ένα αίσθημα άβολου φνηδιασμού, κυρίως γιατί δεν ήταν κάτι που είχα καθίσει να σκεφτώ σε βάθος πρωτήτερα, διάβασα τη δήλωση του δικηγόρου Τάδε με θέμα που φιλοξενούσε στο τεύχος του Φεβρουαρίου, εκδικητική πορνογραφία, ένα ακόμη παρακλάδι της έμφυλης βίας. Σύμφωνα με την ειδικό, ο παραπάνω όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά κόρον για το συγκεκριμένο αδίκημα, είναι εκ προημίου λάθος. Ο σωστός είναι σεξουαλική κακοποίηση διά της εικόνας. Και αυτό γιατί ο όρος revenge προϋποθέτει ότι το θύμα έχει κάνει κάτι κακό στο δράστη, και γι' αυτό εκείνος το εκδικείται ανεβάζοντας σεξουαλικό υλικό στο διαδίκτυο. Ενώ η λέξη πορνό πάλι επί της ουσίας δεν μπορεί να σταθεί, γιατί το συγκεκριμένο υλικό δεν τραβήχτηκε εξ αρχής για να διεγείρει τρίτους πέρα από το ζευγάρι που το δημιούργησε. Και η ομολογία που έχει επικρατήσει και η ορολογία που έχει επικρατήσει για κάτι είναι απείρως σημαντική, διότι δεν μας αφήνει να δούμε με διάβγεια αυτό που συμβαίνει. Η επικαιρότητα καθημερινά βαραίνει με αυτές τις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, με καταγγελίες βιασμών κτλ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έμφυλης βίας, αντί χωρίς κανένα χρειαστό σχόλιο και σκέψη να ταχθούμε στο πλευρό των θυμάτων και να σταθούμε απέναντι στους θύτες, μπαίνουμε πολύ συχνά σε λάθος μονοπάτια. Για να δούμε συνέχεια. Δεν ξέρω τι είδους πολιτική ορθότητα ή πολιτική σφαλερότητα μας πιάνει και αναζητάμε μια εξήγηση πίσω απ' όλα. Τι δουλειά είχε η 24χρονη στη σουίτα παραμονή πρωτοχρονιάς? Τι την ήθελε τη μινι φούστα για να πάει στο μπαρ? Καλά, τον άφησε να την τραβήξει βίντεο και άλλες ρητορικές ερωτήσεις εκτός τόπου και χρόνου. Σε ένα παλιότερο άρθρο της Guardian, η Αμερικανίδα η δημοσιογράφος εξετάζει ακριβώς αυτό το φαινόμενο. Για ποιο λόγο έχουμε πολύ συχνά την τάση να κατηγορούμε τα θύματα για αυτό που τους συνέβη, το λεγόμενο victim blaming. Αναφέρει λοιπόν ότι η επίρρηψη ευθυνών στα θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων, σύμφωνα με τους ερευνητές,
αποτελεί μία παρενέργεια της ανθρώπινης ανάγκης για δικαιοσύνη. Τι θα γίνει με τις παρενέργειες? Γεμάτη παρενέργειες, είμαστε στα πάντα, είναι φοβερό δηλαδή. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αν κάνουμε το σωστό, όλα θα πάνε καλά. Όταν βλέπουμε ότι σε κάποιους ανθρώπους συμβαίνει κάτι κακό, αυτό μας φοβίζει και προσπαθούμε να βρούμε μια εξήγηση, ώστε αυτή η εμπειρία να μην συμβεί σε εμάς, αναφέρει στο ίδιο άρθρο καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η επιστημονική εξήγηση ίσως μας ξελαφρώνει. Μπορεί το γεγονός ότι το ανθρώπινο DNA μας οδηγεί προγραμματισμένα στο victim blaming να μας γλιτώνει από περιττές τύψεις. Και πάλι όμως αυτή η ερμηνεία δεν νομίζω ότι μας κάνει. Αν μάθω ότι το θύμα ενός βιασμού φορούσε κοντή φούστα και εγώ στο εξής φοράω μακριά, αυτό δεν με γλιτώσει από τα χέρια ενός βιαστή. Το θέμα μας δεν είναι τι δεν θα φοράνε οι γυναίκες ή οι άντρες για να μην κακοποιηθούν, βιαστούν, δολοφονηθούν. Το θέμα είναι η κοινωνία στο εξής να γεννά μυαλά χωρίς πατριαρχικές προκαταλήψεις, χωρίς παλαιωμένα κόμπλεξ, χωρίς τη χειριστική αλαζονία μιας δύναμης που τρέφεται μόνο από τη βία, να γεννά μυαλά με ενσυναίσθηση, με σεβασμό, με αγάπη, με κατανόηση, μυαλά καθαρά, και ένα καθαρό μυαλό μπορεί να νικήσει ακόμη και το πιο ισχυρό DNA. Μου άρεσε πολύ έτσι αυτή η τοποθέτηση, με πολύ απλά λόγια και βασισμένη βέβαια και σε επιστημονικά άρθρα και συμπεράσματα. Όμως στέκομαι σε κάτι που με άγγιξε, ότι σε αυτή την πρόταση που λέει ότι νομίζουμε ότι όταν κάνουμε τα αποδεκτά, τα σωστά, δεν θα μας συμβεί κάτι κακό. Τελικά μας το αποδεικνύει κάθε μέρα η ζωή, δεν είναι έτσι. Επιμένουμε όμως να κρυβόμαστε πίσω από αυτή την ιδέα. Πάντοτε θέλουμε να δώσουμε έναν λόγο γιατί συνέβη αυτό. Βλέπουμε ότι δεν είναι έτσι. Το κάνουμε μόνο και μόνο, ίσως δεν έχει δίκιο εδώ στο άρθρο αυτός που λέει, το κάνουμε μόνο και μόνο να μην έχουμε εμείς τύψεις για το αν κάνουμε κάτι να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν περάσει μια αντίστοιχη εμπειρία. Ή να απαλλαγούμε από μια σκέψη, από έναν φόβο που μπορεί να μας γεννηθεί, ότι μπορεί να πέσουμε και εμείς θύματα. Οπότε λέμε ότι αν τα κάνουμε όλα σωστά, δεν θα γίνει. Πρέπει να ξυπνήσουμε όντως και πρέπει το μυαλό να καθαρίσει. Νομίζω ότι έχουμε και την πληροφόρηση, έχουμε και την ελευθερία, αλλά το σημαντικότερο είναι να κάνουμε την επιλογή, γιατί και την επιλογή την έχουμε. Όμως αποφασίζουμε να είμαστε στα καβούκια μας, να είμαστε πάντοτε με το δάχτυλο και να δείχνουμε τους άλλους. Και με πολύ απλά πράγματα η ζωή θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη και οι ανθρώπινες σχέσεις, και το μόνο που κοστίζει αυτό είναι να απλώσουμε το χέρι, είτε από τη μία όχθη να βοηθήσουμε όταν αυτό χρειάζεται, είτε από την άλλη όχθη να το ζητήσουμε το χέρι αυτό από κάποιον. Νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί ότι πάντοτε υπάρχει και το χέρι που θα δοθεί, αρκεί να το ζητήσουμε. Ίσως να μην μας έχουν εκπαιδεύσει έτσι, αλλά έχουμε όλα τα εφόδια να πληροφορηθούμε, να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε και να κοιτάμε έτσι τη ζωή πιο θετικά και να έχουμε λίγο περισσότερη αγάπη. Τότε νομίζω ότι θα φτιάξουν πολλά πράγματα. Αυτά με αυτό το άρθρο και τις απόψεις αυτές θα κλείσουμε. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή. Ελπίζω να παραμείνει έτσι τόσο ανοιξιάτικος ο καιρός, παρότι είμαστε στο... ακόμη δεν έχουμε ξεπεράσει τα ακρία και λένε ότι θα ξαναδούμε χιόνια. Αυτά για απόψε. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Να βάλουμε και λίγο έτσι ένα χαλί να παίζει. Τι να βάλουμε? Εντάξει, έτσι κάτι πιο lounge.
Καληνύχτα. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή 9 με 10. Ίσως 9 και 5, 9 και 10 θα δούμε, γιατί δεν το προλαβαίνω το 9 ποτέ τελικά. Bye.